προς ένα βιώσιμο κόσμο. Και τον ευχαριστώ και για το βιβλίο που έγραψε, επίκαιρο όσο το θέλει, αλλά και για τον αγώνα που έχει κάνει και εντός και εκτός βιβλίας για την πράσινη και δίκαιη κοινωνία. Πρόκειται για το σημαντικότερο ίσως ζήτημα που καλούμαστε ως ανθρωπότητα να αντιμετωπίσουμε. Καθοριστικό για το μέλλον της πατρίδας μας, των επόμενων γενεών, της δημοκρατίας και του πολιτισμού μας. Το μήνυμα αυτό, όσο παγκόσμιο και αν είναι, αφορά πολύ περισσότερο τη χώρα μας, όπως βεβαίως και τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δίνω τόση σημασία? Γιατί η ενέργεια είναι η κινητήρια δύναμη κάθε σύγχρονη κοινωνία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο εδώ στον πόλεμο που ο Πούτινς ξεκίνησε και στόχευσε στρατηγικά όλο το χειμώνα τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Αλλά για την Ελλάδα υπάρχει μια μοναδική και θα λέγα και ιστορική ευκαιρία. Όχι μόνο γιατί είμαστε όλες οι κοινωνίες στο μετέχνιο αυτών των απαραίτητων αλλαγών, αλλά γιατί σε αυτή την αναγκαία διαδικασία της μετάβασης στην αβιώσιμη οικονομία, η Ελλάδα είναι κρατισμένη. Ο μεγαλύτερος πυρηνικός μας αντιδραστήρας είναι ο ήλιος μας. Έχουμε τους ανέμους, τη γεωθερμία, ιδιαίτερα εδώ στην πόλη Ελλάδα. Οι λίμνες, τα ποτάμια μας, οι παλιέριες, οι βιομάζες, ακόμα και τα σκουπίδια που παράγουμε, όλα είναι δυνητικά πηγές παραγωγής ενέργειας. Δικιάς μας ενέργειας με δικά μας μέσα παραγωγής. Το δίλημα όμως το πολιτικό είναι ένα και είναι και καθοριστικό. Γι' αυτό πολλά θα εξαρτηθούν από την επιλογή που θα κάνουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές. Και το δίλημα είναι το εξής. Ή αυτές οι πηγές παραγωγής ενέργειας θα ανήκουν σε όλους μας, το ίδιο βέβαια ισχύει και για το νερό, που παλεύουμε να μην ιδιωτικοποιηθεί, ή θα περιέλθουν οι πηγές ενέργειας αυτές στην ιδιοκτησία των μεγάλων ολιγαρχών εντός και εκτός Ελλάδας. Ως χώρα μπορούμε σήμερα να γίνουμε αυτόνομοι ενεργειακά. Ως χώρα μπορούμε να γίνουμε ακόμα και εξαγωγής ενανεώσιμης ενέργειας. Και ως κοινωνία να γίνουμε όλοι μας, όλοι οι πολίτες, παραγωγοί αυτής της ενέργειας μας. Με τεράστιο οικονομικό όφελος για την κάθε οικογένεια, την αυτοδιοίκηση, την επιχείρηση, την αγροτική παραγωγή και τις υπηρεσίες. Σκεφτείτε λοιπόν τι τεράστια δύναμη, όχι μόνο οικονομική, αλλά και δημοκρατική θα μπορούσε να γίνουμε. Όταν με την 3η Σεπτέμβρη του 1974 συγκρίσαμε το καφέ και έγινε ο Αγγλός Παναγιώτης, έλεγε η Ελλάδα στους Έλληνες, η φράση του, το σύνθημα αυτό, δεν αφορούσε απλά στην εξάρτηση από ξένες δυνάμεις. Εννοούσε και κάτι πολύ βαθύτερο. Να πορευτούμε βασιζόμενοι στις δικές μας και όχι σε δάνειες δυνάμεις.